Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Γιάννης Καλογεράκης και στα επόμενα λεπτά θα σας μιλήσω για το πώς στηρίζουμε τα παιδιά μας για ένα αισιόδοξο αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Clinicum Plus με τα υπέροχα προϊόντα, τα μεντέλα, σωτήρια για τις μαμάδες και φυσικά το Σχολείο της Φύσης και το Big Bang School. Ευχαριστώ πολύ Βέτα. Άγγελες, έχω μέσα στην καρδιά μου τόσα χρόνια και το ξέρετε. Στο jmk.gr μπορείτε να βρείτε όλα μου τα κοινωνικά δίκτυα και όσους σας αρέσει το QR, με αυτό το QR code θα οδηγηθείτε στο Linktree και εκεί υπάρχουν όλα. Μπορείτε να βρείτε όλα μου τα sites, τα κοινωνικά δίκτυα, τα πάντα. Όταν οδηγηθείτε στη σελίδα στο jmk.gr, εκεί που λέει events, μπορείτε να δείτε και το προηγούμενο που είχαμε κάνει για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας για ένα αισιόδοξο αύριο και μπορείτε να δείτε πώς η νοοτροπία μορίζει το μέλλον μου, που έγιναν δύο, ένα για τους γονείς και ένα για τα παιδιά, και τα οποία υπάρχουν και στα αγγλικά και είναι ελεύθερα να τα δουν όλοι. Αυτό για τα παιδιά είναι εντυπωσιακό, οποιασδήποτε ηλικία σε ένα παιδί μπορεί να το δει. Πώς στηρίζουμε τα παιδιά μας για ένα αισιόδοξο αύριο ήταν το θέμα του προηγούμενου, το ίδιο είναι τώρα, και απλά να σας θυμίσω είναι ότι εκεί μιλήσαμε για τον εθελοντισμό, πόσο σημαντικός είναι, για την εργασία που πρέπει να βάζετε στα παιδιά σε όλες τις ηλικίες και όταν μεγαλώσουν, πρακτική εξάσκηση κάπου, για τον αθλητισμό που διδάσκει ομαδικότητα, κανόνες, πειθαρχία, πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά, μετά για τη δημιουργική έκφραση, να εκφράζεται το παιδί, όλα αυτά βοηθούν στην αισιοδοξία, τα ταξίδια, κάνεις ένα ταξίδι και μετά το συζητάς, αναλύεις πώς ζήσατε, ιστορία. Πολύ σημαντικό να λέτε ιστορίες με τα παιδιά σας και να κάνετε συζήτηση στη συνέχεια γι' αυτό. Και τέλος, το πλέον σημαντικό απ' όλα, αγάπη και ευγνωμοσύνη. Εκεί πατάμε και δίνουμε αυτή την πολυπόθητη αισιοδοξία στα παιδιά μας. Τώρα, εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα. Θέλω να σας πω ότι από τη στιγμή που θα γεννηθεί ένα παιδί, από τη στιγμή που θα γεννηθεί, είναι ο μεγαλύτερος φορέας αισιοδοξίας. Ένα μωρό ασκεί τεράστια επιρροή πάνω στην οικογένειά του. Πόσες προσδοκίες και έχουμε όλοι βλέποντας αυτά τα μικρούλια πριν ακόμα εμφανιστεί, από το περιχογράφημα κιόλας. Γίνεται η ελπίδα μας, η συνέχειά μας, το όραμά μας, και φωλιάζει μέσα μας η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ισχύει για όλους τους γονείς αυτό. Τώρα, για να μεγαλώσουμε αισιόδοξα παιδιά, οφείλουμε να μετατρέψουμε αυτή την ελπίδα που έρχεται στο παιδί με τη γέννησή του σε πίστη. Η πίστη είναι σημαντικότερο από την ελπίδα και θα εξηγήσω σε λίγο πώς και γιατί. Εάν δεν τα καταφέρνεις στο σχολείο, στον αθλητισμό, σε ένα σπορ, σε κάτι, τότε τα βοηθάμε να αναπτύξουν αποτελεσματικές εξηγήσεις των μη επιτυχημένων προσπαθειών τους. Γιατί συνέβη αυτό, εσύ τι πιστεύεις. Και να βελτιώνονται στις επιδόσεις τους. Λέμε, ωραία, έφερες αυτό το νούμερο στα μαθηματικά, πιστεύεις αν έκανες περισσότερο διάβασμα, επανάληψη. Δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουμε μεγάλα νούμερα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβει ότι κάθε δράση έχει αντίδραση, έχει αποτέλεσμα. Ό,τι και να κάνεις, φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Η αισιοδοξία που σας μιλάω διδάσκεται. Η αισιοδοξία διδάσκεται γιατί τους την περνάμε εμείς, τους τη μαθαίνουμε εμείς από μικρή ηλικία, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, και είμαστε ένα ζωντανό παράδειγμα, εννοείται, για όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Αδιαλείπτως το κάνουμε αυτό. Αυτή η κινητήριος δύναμη μας σωθεί να προχωρήσουμε και να μην παρετούμαστε παρόλες τις δυσκολίες και όποιες δυσκολίες και αν συναντήσουμε στο διάβα μας. Η αισιοδοξία που βασίζεται στο ρεαλισμό και όχι στην άγνοια είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα που μπορεί να δώσουμε στο παιδί μας για να είναι και αυτό δυναμικό και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με κουράγιο. Σε κάποιο ταξίδι μου στο εξωτερικό, εσείς που το γνωρίζετε, θυμάστε, είμαι κατηχητής και σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρεθώ πηγαίνω και διδάσκω στο κατηχητικό. Εκεί λοιπόν άκουσα να μου λέει ένα παιδάκι, τα δικά σας τα παιδιά στην Ελλάδα πάνε με λεωφορείο στο σχολείο. Λέω, ορίστε. Μου λέει, εσείς έχετε σχολικό λεωφορείο? Λέω, ναι, καλά, τα πήγαινα κάποτε εγώ, τώρα τα πηγαίνει η γυναίκα μου. Λέω, ναι. Και μετά σκέφτηκα ότι σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο με αδιανόητους για εμάς τρόπους. Δεν μπορεί παρά να εγείρουν θαυμασμό αυτοί οι μαθητές, οι οποίοι πασχίζουν. Αυτό τώρα προσέξτε, άπα να πείτε στο παιδί σας να εκτιμήσεις γιατί κοίτα τα άλλα τα παιδιά, του το δείχνετε και το σκέφτεται μόνο του. Αν πας και του τρίψεις το κεφάλι θα αντιδράσει. Εννοείται αυτό. Όταν μιλάμε για αισιόδοξο παιδί, εννοούμε ένα παιδί που είναι
Μια χαρά. Δεν εννοούμε ένα παιδί πετάει στα σύννεφα. Δεν εννοούμε ένα παιδί τρελαμένο. Τώρα, για ένα παιδί που είναι αληθινά ρεαλιστής, που έχει μάθει να κεντρώνεται στα θετικά χαρακτηριστικά, για να το βοηθήσουμε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, είναι το ζητούμενο. Τώρα, αν θέλουμε να δώσουμε ένα ορισμό για την αισιοδοξία, θα ήταν η πεποίθηση ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Και το έχετε ακούσει αυτό που λέει, και αν δεν πάνε καλά, δεν είναι το τέλος. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι αισιόδοξοι άνθρωποι συνήθως τα καταφέρουν επειδή πιστεύουν αυτό που μόλις σας είπα. Είναι πολύ σημαντικό να έχει την πεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει στο τέλος παρά τις όποιες δυσκολίες συναντήσει. Εάν δεν το πιστεύει αυτό, τότε μειώνεται το κίνητρο να προσπαθεί το παιδί. Και παρεπτόντως, αυτός που βλέπατε πίσω στην αχνή φωτογραφία δεν είναι άλλος από τον Άγγελο. Είμαστε όλοι συναισθηματικά δέσμοι και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την ευθύνη που έχουμε. Να τους διδάξουμε υπεύθυνα. Άρα, για σκεφτείτε το, πόσο σωστά το κάνουμε αυτό. Να τους διδάξουμε υγιεινή διατροφή, να τους διδάξουμε οικολογία, να τους διδάξουμε τόσα πράγματα που είναι σημαντικό να γνωρίζουν. Δηλαδή, τη διαφορά του τι χρειάζομαι από το τι θέλω. Τεράστια η διαφορά. Μπορεί κάτι να θέλει να μην το χρειάζεται και πρέπει να καταλάβει αυτή τη διαφορά από μικρό παιδί. Βάζουμε και τηρούμε όρια συμπεριφοράς. Αυτό είναι απαράδεκτο σε αυτό το σπίτι. Ύπνου, τι ώρα πρέπει να κοιμηθεί. Θυμάστε στα προηγούμενα βήματα, όταν οι δείκτες είναι έτσι κτλ. Καθημερινή βοήθεια στο σπίτι, να βοηθάει τη μαμά, να βοηθάει τον μπαμπά με τις δουλειές του σπιτιού. Και τα κάνουμε όλα αυτά κυρίως με το ζωντανό παράδειγμά μας. Θυμάστε που ήμουνα στον καναπέ, είχα πει σε κάποιο προηγούμενο και μου λέει η γυναίκα μου να βγάλω τα σκουπίδια έξω και του λέω έλα Μιχάλη πάω να βγάλω τα σκουπίδια και μου λέει I'm good, λέω έλα βοηθήσω αυτά. Αν δεν με δει εμένα να το κάνω, αισθάνεται ότι το καταπιέζουμε, ξέρω εγώ. Πρέπει να το δει, να το νιώσει. Αυτή η κυρία που βλέπετε είναι η πριγκίπισσα της Σουηδίας που μαζεύει τα απορρίμματα του σκύλου. Είναι τεράστια πρόκληση στους δύσκολους καιρούς που ζούμε να μεγαλώσουμε αισιόδοξα παιδιά. Γιατί όλα γύρω μας φαντάζουν και φωνάζουν όλη την ώρα αρνητισμό, απεσιοδοξία, παντού όπου και τηλεόραση να ανοίξει, εφημερίδα, δεν το συζητώ. Πώς μπορούμε λοιπόν να μεταδώσουμε στα μικρά αυτό το αισιόδοξο τρόπο σκέψης, που να λέει την αλήθεια και να αποτελεί μια στάση ζωής. Δεν είναι κάτι που κληρονομείται. Δεν είναι μες στο γενετικό μας κώδικα. Μπορεί να υπάρχει μια προδιάθεση, αλλά αν δεν το καλλιεργήσουμε, δεν γίνεται τίποτα. Θέλει καλλιέργεια η αισιοδοξία. Είναι χαρακτηριστικό που διδάσκεται ναι μεν από το περιβάλλον και ο καθένας μπορεί να το αποκτήσει. Η αισιόδοξη στάση ζωής είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να μάθουμε στο παιδί μας. Για να μεγαλώσουμε όμως ένα αισιόδοξο παιδί, εννοείται ξεκινάμε από νωρίς. Πιο νωρίς από ό,τι φανταστήκατε. Πριν τη γέννησή του. Ξεκινάμε από εμάς. Το είπα και θα το ξαναπώ. Αρχικά παρατηρούμε πώς αισθάνεται το παιδί μας απέναντι στις καταστάσεις. Και λες τώρα όταν μεγαλώσει. Αχά. Βλέπει το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Θυμάστε αυτό που είχα πει ότι έχουμε βάλει λάθος ποτήρι. Δηλαδή σε ένα μεγάλο ποτήρι αυτό το νερό φαίνεται, ένα μεγάλο ποτήρι φαίνεται λίγο. Αν το ποτήρι το μεγαλώσει, είναι ξεχυλισμένο. Και το ποτήρι έχει να κάνει με τις προσδοκίες της ζωής. Δεν λέω να μην έχουμε όνειρα ιδανικά, ίσα-ίσα. Αλλά για να φύγουμε από αυτό το αισιόδοξος απεσιόδοξος και να έχουμε σωστές βλέψεις για το μέλλον. Όταν ματιώνεται ας πούμε κάτι, πώς το αντιμετωπίζει, σκίζει φλέβες, τρελαίνεται, κάθεται και διαβάζει τα κλάματα, πιστεύει ότι όλα τα άσχημα συμβαίνουν σε αυτό, γιατί να συμβεί αυτό σε μένα και όλο σε μένα, όλο σε σένα. Σε όλους συμβαίνουνε. Αυτή είναι η ζωή. Γιατί αν σκέφτεται έτσι έχει μια ροπή στην απεσιοδοξία και εμείς δεν πρέπει να το βοηθήσουμε να αλλάξει τρόπο σκέψης και στάση απέναντι στις καταστάσεις. Χρειάζεται ισόποσες δόσεις αισιοδοξίας και απεσιοδοξίας και ρεαλισμού. Ίδιες, πρέπει να τα ζήσει όλα. Να ζήσει και το καλό, να ζήσει και το αρνητικό, να είμαστε και. Δηλαδή, εσείς δεν χρειάζεται ούτε να όλη την ώρα καλά-καλά να το πάμε στα ουράνια, αλλά ούτε και στα τάρταρα. Ισόποσες δόσεις πρέπει να ζει το παιδί. Άμα λέει, μα εγώ το έχω συνέχεια στα όπα-όπα, για να μην απογοητευτεί. Να μην απογοητευτεί! Όχι να απογοητευτεί! Τι θα πει να μην απογοητευτεί! Να απογοητευτεί! Και μετά να το βοηθήσουμε. Να μάθει να αντιμετωπίζει αυτή την απογοήτευση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί δεν υπάρχει να το βάλουμε σε μια γυάλα και να το προστατεύσουμε από όλα τα κακά της ζωής. Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αρνητικά του συναισθήματα ως διορθωτικό μηχανισμό επαναφοράς στο κανονικό, αλλά τους επιτρέπουν αυτά τα συναισθήματα να γίνονται κατευθυντήρια για τη ζωή τους, δυστυχώς οι στατιστικές μας λένε ότι πάνε ή στην κατάθλιψη ή γίνονται κακοποιοί ή όλα τα κακά ξεκινάνε από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εννοείται σε διαφορετικές ηλικίες μιλάμε και διαφορετικά. Δεν ξέρω αν θυμάστε στο «Η ζωή Νορέλα Βίτα Εμπέλα» όπου πάει και λέει «Εδώ γράφει ότι απαγορεύονται οι Εβραίοι και οι σκύλοι». «Α, ναι», του λέει αυτός,
Τι ήταν αυτό το έργο? Ναι, του λένε εδώ πιο κάτω, λέει, απαγορεύονται οι Αράχνες και οι Βυζιγότοι. Πιο πέρα του λέει εδώ απαγορεύονται οι Βέλγοι, οι Καμιλοπάρδαλοι. Τι να πει στο παιδί, για να μην το απογοητεύσει. Έκανε αυτό το αστιάκι. Και θυμάστε στο τέλος του έργου. Το τέλος του έργου ήταν, πέρασε όλο τον πόλεμο στο στρατόπεδο, στο συγκεντρώσεων, με σκοπό ότι στο τέλος, αν είσαι υπομένης και κρύβεσαι και τα καταφέρεις, θα κερδίσεις ένα τάγκ. Και τι του είχε μάθει βέβαια αυτός ο μπαμπάς? Μποντζόρνο πριγκιπέσα! Του είχε μάθει γενικότερα αυτή την αισιοδοξία στη ζωή του. Και δεν πρόκειται να τα παρατήσει τώρα και με τίμημα τη ζωή του. Θα μου πείτε, ήταν σωστό να δώσει τη ζωή του και να του πουλήσει αυτό το παραμύθι για αυτή την ηλικία? Δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί το παιδί και το πέρασε κάπως ανώδυνα. Και όταν μεγαλώνοντας καταλάβει, γιατί θα καταλάβαινε ένα τέτοιο παιδί ακριβώς τι έκανε ο πατέρας του, θα τον έβαζε στα ουράνια και θα ήταν για πάντα κατευθυντήριος και οδηγός της συμπεριφοράς του στη ζωή. Στην αρχή, όλα τα παιδιά όταν γεννηθούν, ας αντιγράφουν. Σας χαιρέτησα? Ω, δεν σας χαιρέτησα. Καλώς ήρθατε. Εσάς? Εσάς έχω λίγη ώρα να σας χαιρετήσω. Γελάτε εδώ. Κουτσου, 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 κουτσου. Γιατί έτσι μάθανε από τους γονείς τους. Αγκαλίτσες, αγκαλίτσες και φυλάκια. Α, εσύ έλα εδώ, έλα εδώ. Δεν σε έχω χαιρετήσει τώρα. Αντιγράφουν τα παιδιά. Μας βλέπουν και αντιγράφουν και πώς περπατάμε και πώς γελάμε και θέλουν να τα κάνουν και αυτοί. Γιατί έτσι μαθαίνουν και μαθαίνουν με τεράστια, μεγάλη ταχύτητα. Μετά από λίγα χρόνια όμως, καμιά δεκαπενταριά, φαινόμαστε πολύ γελοί. Ενώ στην αρχή χόρευα και με αντέγραφε, αργότερα μου λέει: «Παπά, σοβαρέψου». Φαινόμαστε πολύ γελοί να χορεύουμε πια σε μια αλφα ηλικία μπροστά στα παιδιά μας. Και παίρνει πολλά χρόνια να μετατραπεί αυτή η γελιότητα σε αγάπη. Γιατί στην αρχή μας αντιγράφανε. Μετά όμως, μαμά, σταμάτα, κόψ το μαμά. Μαμά, σταμάτα αυτό. Γίναμε ρεζίλι, μαμά. Και φάση το τισέρτ στο κεφάλι του να μην φαίνεται. Ρε μαμά, μας παίρνει κάμερα. Ο άλλος ο γιος εδώ μεταξύ, μόλις αντιλαμβάνεται ότι τον παίρνει κάμερα, φεύγει από το πλάνο. Δείτε, όπα, να μην φαίνεται. Ο μπαμπάς χαρά, η χαρά σου λέει, τι λες τώρα παιδί μου. Ντροπή το παιδί, ντροπή. Όσοι έχετε ζήσει αυτό, δεν μ' άρεσε. Λέει, όπο, 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 όπο. Το έχετε ζήσει, φαντάζομαι. Μετά από μερικά χρόνια όμως, λέει, μανούλα, πού είσαι? Εδώ πέρα βλέπουμε το Ryan Manning. Δεν άντεχα ούτε στα ελληνικά να σας γράψω ότι η μαμά του ήταν άρρωστη και μετά από λίγες μέρες θα έφευγε, γιατί έφυγε. Όπου χορεύει τον τελευταίο χορό μαζί της. Σιγά μην τραπεί. Τελευταίος χορός με τη μανούλα του. Somewhere over the rainbow. Εννοείται, τη φυλάει, την αγκαλιάζει. Δεν υπάρχει όχι ντροπή, υπάρχει περηφάνεια. Το σημαντικό είναι αυτή η μάνα που άντεξε όλα αυτά προκειμένου να χορέψει το γάμο του παιδιού της. Τι δύναμη ψυχής είναι αυτή? Υπάρχει δυνατότερο παράδειγμα από το να λέμε στο παιδί μας θα είμαστε μαχητές, θα είμαστε δυνατοί μέχρι το τέλος? Το ίσα κι εγώ. Ίσως το έχετε ζήσει και πολλοί από εσάς. Η θεία μου η Λία, ενώ έπρεπε να είχε φύγει από τη ζωή σε ένα πυρικό καροτσάκι, είχε λιώσει, είχε μείνει μισή. Οι γιατροί λέγανε είναι θαύμα που ζει. Όμως κρατήθηκε γιατί ήθελε να ήταν στο γάμο της κορούλας της. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι το χαμόγελο της θείας μου. Χαμογέλαγε όλη την ώρα. Χαμογέλαγε και πόναγε. Και να μου λέει: «Γιάννη, δεν είναι όμορφο το κορίτσι μου?» Λέω: «Ναι, θεία μου, η Άννα Μαρία είναι μια κούκλα». Δεν τα ξέρει, Γιάννη, και σήμερα δεν έχει αλλάξει η Άννα Μαρία. «Ναι, θεία μου, μια χαρά που είχε. Υπάρχει δυνατότερο μήνυμα στα παιδιά μας ότι εγώ θα είμαι εδώ, θα είμαι δυνατό δίπλα σου?» Μάθε δηλαδή από αυτό. Αυτή είναι η ζωή, έτσι είναι. Υπάρχει αρχή και τέλος. Αυτά μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Το θέμα είναι, έχουμε διδάξει τα παιδιά μας να επανέρχονται μετά από κάποιον τέτοιο δυνατό πόνο? Εδώ στο τέλος, όταν τελειώνει το βίντεο, βλέπετε και ο γιος τη φυλάει και ο σύζυγός της την αγκαλιάζει, τη φυλάει στο στόμα. Ψάξτε το στο YouTube να το δείτε ολόκληρο, είναι συγκλονιστικό. Μέχρι τέλος, η υπερηφάνεια που νιώθει, αυτός ο οποίος ντρεπότανε πριν, ντρεπότανε και έκρυβε το πρόσωπό του. Όλοι το κάνανε έτσι. Έχει να κάνει με την ηλικία.
Δεν κατηγορούμε τα παιδιά. Πρέπει να περάσουν από όλες αυτές τις σκέψεις. Και αυτές είναι που τους προσφέρουμε εμείς με τη συμπεριφορά μας. Πολύ αγάπη λέει σήμερα στο dance floor, παιδιά. Πάρα πολύ αγάπη υπάρχει. Έρχονται όλοι, την πιάνουνε. Και θα δείτε τον σύντροφό της, ο οποίος σαν το τελευταίο φιλί μετά από 3 μέρες έφυγε. Η συμπεριφορά μας είναι αυτή που θα τα βοηθήσει, παρόλο που φαίνεται ότι αυτό τώρα προκαλεί τεράστιο πόνο. Ναι, αλλά δίνει ψυχική δύναμη στο παιδί, όσο και να σας φαίνεται, γιατί ξέρει ότι η μαμά του είναι υπερήφανη και δεν το θέλει να στεναχωριέται. Αυτή τη σκέψη θα του την πει κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος, ή θα την κάνει μόνο του το παιδί. A lot of love in the room this evening. Τι να πει τώρα και ο DJ. Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Τώρα εσείς που με ξέρετε, ξέρετε ότι είμαι ναυπηγός. Όταν λοιπόν ταξιδεύετε στη μία θάλασσα και βλέπετε το πλοίο να πηγαίνει έτσι και έτσι κουνάει, να χαίρεστε που κουνάει. Πρέπει να κουνάει. Εάν δεν κουνάει, πάει έτσι και τρέχει έτσι. Πηδήξτε, γιατί σε ένα κύμα θα έρθει. Και έχει να κάνει με αυτό μας δηλώνει η επαναφορά στους ναυπηγούς, είναι όλη ιστορία. Μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο γρήγορα ανάλογα το κύμα θα γίνει αυτή η επαναφορά, ανάλογα πως έχουμε σχεδιάσει το πλοίο. Για αυτή την επαναφορά σας λέω στους ανθρώπους τώρα. Resilience αν θέλετε στα αγγλικά. Δηλαδή πόσο γρήγορα επανέρχεται κάποιος. Αυτή είναι η ανθεκτικότητα που πρέπει να αναπτύξουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας και να είμαστε ένα παράδειγμα. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που πρωταθλητές στην κολύμβηση που λέει άλλες 10 χεριές και μετράω 1, 2, και μετά μου λέει, άντε πάλι άλλες 10. Ένα, έτσι το πάω. Γιατί αν πω 28.525 χεριές, θα τρελαθεί ο εγκεφαλός μου. Ενώ λέω 10, τα κατάφερα. Πάμε στο επόμενο. Άντε πάλι άλλες 10. Και αυτός μου το έχει πει, παραολυμπιονίκης, χωρίς πόδια. Και σκέφτομαι τώρα, εγώ με πόδια θα λιποψυχήσω κάθε φορά που μπαίνουμε στη θάλασσα και κάνω. Μου έρχεται στο μυαλό και λέω, ρε, ο Νίκος τι έκανε. Πάμε καλά. Όλα αυτά μας βοηθάνε. Αυτό είναι κομμάτι της ζωής. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Όλα γίνονται για να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Αυτή είναι η ιστορία. Γινόμαστε καλύτεροι. Ο πόνος, κυρίες και κύριοι, είναι και αυτός ένας τρόπος εξέλιξης. Το γεγονός ότι κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες δεν σημαίνει ότι έχει αποτύχει. Ο πόνος μας εξελίσσει. Κάθε τοκετός απαιτεί οδύνες, όπως ξέρετε οι μανούλες. Κάθε επιτυχία προϋποθέτει και ένα αγώνα προσπάθειας. Να θυμάστε, υπάρχουν 2 είδη πόνων. Ο πόνος που σε διαλύει και ο πόνος που σε αλλάζει, και γι' αυτό τον πόνο μιλάμε, αυτόν που σε κάνει καλύτερο, αυτόν τον πόνο, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε και τον πόνο. Όλα στη ζωή αλλάζουν, έρχεται η μέρα, φεύγει η νύχτα, έρχεται η νύχτα, φεύγει η μέρα και ούτω καθεξής. Όλα έρχονται και φεύγουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε στα παιδιά μας για να τονίσουμε, να τους χτίσουμε την αισιοδοξία. Δεν μπορούμε να τους πούμε να είσαι αισιόδοξο, αλλά του λες: θυμάσαι όταν χτύπησες εκείνο το χεράκι, πέρασε, δεν πέρασε. Θυμάσαι όταν είχες κάνει τον ήχη σου μια μαυρίλα και είχε. Πέρασε, δεν πέρασε. Θυμάσαι, όλα περάσανε. Στο προηγούμενο, νομίζω είχα πει εδώ κοντζά δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, πέρασε. Όλα περνάνε. Και τα καλά και τα κακά βέβαια. Και αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες φιλοσοφικές συνειδητοποιήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος. Μπορεί να είναι ίσως και η πεμπτουσία της ευτυχίας. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό είναι μία δεύτερη ευκαιρία να γίνεις καλύτερος. Και να είμαστε ευγνώμονες για κάθε λεπτό που έχουμε. One day at a time στα αγγλικά. Η ζωή λοιπόν θέλει δράση για να την κερδίσεις. Και η κάθε αλλαγή θέλει δράση. Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά κάτι. Η στεναχώρια, η γκρίνια δεν αλλάζουν τίποτα. Κάνε κάτι. Αν πετύχει, κερδίζεις. Αν χάσεις, έμαθες. Ίσως να θυμάστε σε αυτό το έργο ύμνο στην αγάπη που του λέει πήγε να της πεις αγαπώ, ρε μπαμπά, αλλά έφυγε. Λέει πρόσεξε, εγώ στη μανούλα σου που έχει φύγει τώρα από τη ζωή δεν το έλεγα αρκετά και το έχω μετανιώσει. Δεν δούλεψε το κόλπο, μπαμπά. Πήγαινε. Τι είπε? I never told your mom enough. I should have told her every day because she was perfect every day. You've seen the films, kiddo. It ain't over till it's over. Okay, Dad. Let's do it. Let's go get the shit kicked out of us by love. Αγιά σου! Αγιά σου! Βέβαια! Έτσι είναι η αγάπη! Βεβαίως πρέπει να φας και τα μούτρα σου! Δεν το συζητώ! Η ζωή θέλει και ευγνωμοσύνη. Για τα καλά που έχουμε και για τα κακά
που δεν έχουμε. Το σημαντικότερο κομμάτι όταν προσεύχεται κανείς είναι να ευχαριστήσει για ό,τι έχει και για να ευχαριστήσει για ό,τι κακό δεν έχει. Εάν δεν πατήσουμε σε αυτή την εγνωμοσύνη, δεν χτίζεται η αισιοδοξία. Εκεί πατάμε. Γι' αυτό στο προηγούμενο έδωσα έμφαση στην αγάπη και στην εγνωμοσύνη. Ο Βολτέρος είναι αυτός που είχε πει: διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι τελευταία δρανίδα στο αίματός μου το δικαίωμά σου να το λες. Είχε πει: ακόμα και αν δεν υπήρχε Θεός, έπρεπε να τον είχαμε ανακαλύψει, να τον είχαμε εφεύρει εμείς. Τώρα, κάποιοι λένε δεν τα είπε ακριβώς, γράφτηκαν στη βιογραφία του από μία Αγγλίδα. Ναι, αλλά εξέφρασε την άποψή του. Αφήστε το. Το σημαντικό είναι να πάρουμε ένα νόημα από αυτό. Δεν είναι μόνο επειδή το είπανε μεγάλοι άνθρωποι. Όλη μας τη ζωή θα πονέσουμε. Όλοι. Και αυτά είναι τα παράσημά μας. Είναι οι πληγές και τα σημάδια μας. Στην Ιρλανδία, στο καθηγητικό, μου λέει ένα παιδάκι, μου λέει: δάσκαλα, σου πούμε και εμείς κάτι εδώ πέρα τοπικό. Στα ελληνικά, έτσι, ορθόδοξο δηλαδή. Λέω: για πείτε μου. Και λέμε εδώ πέρα λένε ότι. Και καλά, πεθαίνει κάποιο, πάει στον Άγιο Πέτρο και λέει: Πέτρο, στα ουράνια, α πούμε, δείξε μου τις πληγές σου. Και λέει: μα δεν έχω. Λέει: δεν έχεις. Και μετά του λέει: δεν βρήκες τίποτα άξιο στη ζωή να παλέψεις. Δεν βρήκες ένα project, μια γυναίκα, ένα παιδί, μια μάνα, κάτι. Να, δηλαδή να παλέψεις και να πληγωθείς και να γεμίσεις πληγές. Γιατί αυτό ήταν το νόημα. Αυτά λοιπόν τα σημάδια είναι τα παράσημά σας. Σαν να είναι παράσημα, όντως. Πολλές μητέρες αξίζεται. Ένα τείχο παράσημα. Και είναι η απόδειξη ότι τα έχετε καταφέρει και είστε όρθιοι και δυνατοί. Μην αφήνετε να σας μπλοκάρει η πληγή. Αν είναι δυνατόν να με πηγαίνει τώρα πίσω κάτι που έγινε ή να στεναχωριέμαι για κάτι που μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην, δεν ξέρω, ή είναι στο μέλλον. Αν είναι στο μέλλον, το τώρα ζούμε. Δεν επιτρέπεται να μετατρέπουμε όλες αυτές τις φοβίες και τα εμπόδια σε πράγματα που μας κομπλάρουν και μας τραβάνε πίσω. Εκπληκτικό βίντεο από την Procter & Gamble και το μήνυμα είναι: ευχαριστώ μαμά που μου έμαθες ότι θα πονέσω, αλλά μετά θα σηκωθώ και θα συνεχίσω. Ευχαριστώ μαμά που μου έμαθες ότι το να πέσω γίνομαι καλύτερος. Απίστευτο είναι αυτό το μήνυμα. Μιλάει για αθλητές και για μαμάδες από όλο τον κόσμο, όπου τελικά έχουν πάρει τα παιδιά τους βραβεία σε Ολυμπιακούς αγώνες, τους έχουν ακολουθήσει με κάμερες, έχουν ζητήσει από την ζωή τους σκηνικό βίντεο και έφτιαξαν αυτό το υπέροχο βίντεο που μας περνάει το μήνυμα: τη μάνα να θεραπεύει τις πληγές. Μικρά βήματα. Μικρά βήματα. Baby steps στην ψυχολογία. Μικρά βήματα. Υπομονή δεν σημαίνει αναμονή. Κάντε μικρά βήματα μπροστά. Κάθε μικρός αγώνας φέρνει τη διαφορά. Τίποτα δεν κερδίζεται σε μία μέρα. Κόψτε τον μεγάλο αγώνα σε πολλούς μικρότερους. Θυμάστε αυτό που είχα πει στο προηγούμενο. Πώς να φας ένα ελέφαντα? Κόψτε σε μικρά κομματάκια. Μπουκίτσα, μπουκίτσα. Ένα κομματάκι τη φορά. Και κερδίστε λοιπόν τον αγώνα έναν έναν. Προσπαθούμε κάθε μέρα, αλλάζουμε κάθε μέρα, νικάμε κάθε μέρα. Αυτό είναι η ζωή. Σε κάθε αρνητικό εμείς ψάχνουμε να βρούμε το θετικό. Γιατί υπάρχει. Πακέτο πάνε και τα δύο. Δεν πρέπει να αφήσουμε μια κακή μέρα να μας κάνει να πιστέψουμε ότι έχουμε μια κακή ζωή. Μην επιτρέπετε στην τοξικότητα των άλλων ανθρώπων να μας επηρεάζει εμάς. Διατηρούμε τον ενθουσιασμό και την προσήλωση ανεξάρτητα από το τι γίνεται γύρω μας. Εμείς αλλάζουμε όχι για τους άλλους, για εμάς.
και απαντάμε στα πάντα με χαμόγελο. Το λέω χρόνια τώρα. Μην αφήσετε μια κακή μέρα να σας κάνει να νιώσετε ότι έχετε μια κακή ζωή. Δεν ισχύει. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τον αισιοδοξία το και πώς να τη δώσουμε στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία, σε 21 μέρες κτλ. Πώς να μεγαλώσουμε αισιόδοξα παιδιά κτλ. Και υπάρχουν και πάρα πολλά βίντεο. Η Βέρα έχει ήδη και από ό,τι ξέρω πολλοί έχετε δει τα DVD μου. Τώρα να σας πω ότι αυτά υπάρχουν και στο Vimeo και μπορείτε να πάτε να τα δείτε εκεί σε ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να βρείτε γενικότερα, να, ωραία, 9 πράγματα, βιντεάκια κυκλοφορούν πάρα πολλά, ευχάριστα, μικρά, να του λες συνέχεια σ' αγαπώ, κανείς δεν παθαίνει τίποτα από αυτό, να του λες μ' αρέσει πάρα πολύ όταν κάνεις εκείνο και εκείνο και εκείνο, πάντα τη θετική συμπεριφορά, με κάνεις πολύ χαρούμενο και ευτυχισμένο με αυτό ή το ένα ή το άλλο, είμαι υπερήφανος για σένα όταν καταφέρει κάτι, ένα μικρό, οτιδήποτε, είσαι πολύ special για μένα, να τους νιώσεις ότι έχουν δύναμη και εσύ την εκτιμάς. Εμπιστεύομαι ότι θα τα καταφέρεις. Πιστεύω σε σένα. Πιστεύω στη δύναμή σου. Έχεις αξία. Ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Είμαι σίγουρη ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Και είμαι πολύ ευγνώμων που υπάρχει στη ζωή μου. Όλα αυτά. Να πλένεις τα χέρια σου και να φοράς μάσκα. Είναι ο COVID, έτσι, όταν ήρθε. Έρχεται άλλο κύμα. Πολύ μεγαλύτερο. Και αν θέλετε, έρχεται κι άλλο κύμα. Το πιο μεγαλύτερο από όλα. Και μου λέει κάποιος, μπορώ να έχω αισιοδοξία με όλα αυτά τα κύματα που έρχονται. Φυσικά ναι! Γι' αυτό μιλάμε. Και όχι μόνο να έχεις, να τη δώσεις και στα παιδιά σου. Τι λες τώρα, οι άλλοι έχουν περάσει πολέμους, έχουν περάσει τόσα και τόσα. Μπορεί και εμείς περνάμε δυσκολίες. Είναι δυνατό να χάσουμε την αισιοδοξία μας. Δηλαδή, μα είναι βασικό και απαραίτητο κομμάτι του γονιού και του δασκάλου να αμφισβητήσει αυτή την αισιοδοξία που μιλάμε. Αλλά άρρωσε, ας τα πράγματα να εξελιχθούν. Δεν θέλω να πω έχει ο Θεός, αλλά. Έχει ο Θεός. Υπάρχει καλό πλάνο για όλους. Δεν μπορείς όμως να ελέγξεις τα πάντα. Δεν μπορείς να επηρεάσεις τα πάντα. Μη βασανίζεις τον εαυτό σου προσπαθώντας ξανά και ξανά να κάνεις το ίδιο πράγμα. Ορισμός λένε τις παράνοιες κατά τον Αϊνστάιν. Να κάνεις το ίδιο πράγμα, περιμένεις άλλο αποτέλεσμα. Ανόητα πράγματα. Απόλαυσε τη ζωή σου και να έχεις εμπιστοσύνη. Έχει εμπιστοσύνη. Ίσως δεν φτάσεις ακριβώς στον αρχικό σου προορισμό. Αλλά θα φτάσεις σε αυτό που πρέπει να φτάσεις, γιατί έτσι σου διδάσκει η ζωή και σε κάνει καλύτερο. Θα το έχετε δει αυτή το σκιτσάκι, τη γελιογραφία, όπου παλεύουν δύο και ο ένας τα παρατάει λίγο πρωτού φτάσει στο θησαυρό και ο άλλος εκεί συνεχίζει και εννοείται θα το κερδίσει. Είναι μεταφορικό για να μας πει δεν τα παρατάμε ποτέ για κανένα λόγο σε αυτή τη ζωή. Τα καλύτερα μαθήματα έρχονται από τα μεγαλύτερα λάθη. Μαθαίνω και προχωρώ. Μερικές φορές πρέπει να περάσω τα χειρότερα για να βρω τα καλύτερα. Αυτή είναι η ζωή. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Βλέπουμε λοιπόν και αισθανόμαστε τα μωρά μας σαν αβοήθητα πράγματα όταν είναι μικρά. Ίσως γι' αυτό τρελνόμαστε μαζί τους και τα λατρεύουμε. Σαν κάτι μαγικό και έχουν την απόλυτη ανάγκη. Και αυτό ξυπνάει κάτι βιολογικά μέσα μας, επειδή έχει την απόλυτη ανάγκη σου από σένα εξαρτάται. Να φάει, να πιει, να κοιμηθεί. Βέβαια στην εφηβεία έρχεσαι να μπορούσες να έπαιζες γουτσου γουτσου και όλα αυτά ξανά μαζί. Αλλά τώρα μεγαλώσανε. Τώρα όμως μεγαλώσανε. Λέω με τη γυναίκα μου, τάιζε, να τι έκανες. Τι τον τάιζες, ελπίζω μητρικό γάλα. Γιατί έτσι μεγαλώνει και ο εγκέφαλος αλλά και το IQ του παιδιού. Έχει αποδειχθεί πόσο σημαντικό είναι το μητρικό γάλα. Κάνουμε ό,τι καλύτερο όσο μπορούμε. Ένα μήνα, 8 μήνες, 10 μήνες, ένα χρόνο, όσο μπορούμε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και βέβαια δεν παίρνει πολλά χρόνια, καμιά 15αριά, 16-17, πρέπει να σου πει ποιος είπαμε ότι είσαι εσύ και τι θέλεις από τη ζωή με εμένα. Και βάζει και το πλόμο να μην το βλέπει η κάμερα. Wow, θα το ζήσετε όλοι. Αν δεν το έχετε ζήσει, εμείς το έχουμε ζήσει, ξέρουμε. Στην εφηβεία η αισιοδοξία φαίνεται πως συνδέεται και με τη μείωση του θυμού, αν υπάρχει αισιοδοξία στο παιδί. Με τη μείωση των εκρήξεων, καθώς και με τη μείωση της πιθανότητας χρήσης ναρκωτικών και παρασθησιογόνων. Αυτό είναι στατιστικό δεδομένο. Τώρα, οι απεσιόδοξοι έφηβοι συχνά τα παρατάνε πιο εύκολα. Έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης, χειρότερη σωματική υγεία, είναι πιο παθητικά και αποτυγχάνουν περισσότερο στο σχολείο, στη δουλειά, γιατί έχουν περισσότερα προβλήματα στην κοινωνική του ζωή. Και αυτό στατιστικά αποδεδειγμένο. Το βασικό είναι να είμαστε εμείς οι ίδιοι αισιόδοξοι, όπως σας είπα. Η αισιοδοξία των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Είναι βιολογικό. Είναι βιολογικό και αυτό είναι πιο ισχυρό από οτιδήποτε. Γιατί είναι έτσι κατασκευασμένο, είναι προγραμματισμένο το παιδί. Να βλέπει, να αντιγράφει, να βλέπει τους γονείς, να μαθαίνει. Και επίσης, επειδή μας μιμούνται, είναι και ένας άλλος. Είναι βιολογικά προγραμματισμένο να μάθει μιμώντας τους γονείς. Από εκεί ξεκινάει. Οι έρευνες εντωμεταξύ συνδέουν ειδικά τον τρόπο που η μητέρα εξηγεί τον κόσμο με αισιοδοξία, απεσιοδοξία, όλα που συμβαίνουν γύρω μας. Το πώς θα εξηγήσουμε αισιοδοξία ή απεσιοδοξία σε ό,τι συμβαίνει στο παιδί, το επηρεάζει. Σας μιλάω λοιπόν για αυτή την αγάπη που είμαι σίγουρος ότι όλοι την έχετε νιώσει μέσα σας. Όλοι. Γονείς και μη γονείς. Ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους είχε εξηγήσει για αυτή την αγάπη. Και από τη στιγμή που το έχεις αυτό, βιολογικά οδηγείσαι στο καλύτερο. Και να ελέγχεις το θυμό σου και τα πάντα. Βέβαια, αν σας έκανα ανάλυση της προς Κορινθίους, ίσως να φεύγατε οι περισσότεροι, αλλά έχουν υποθεί. Όποιος διαβάζει αρχαίους συγγραφείς ή πατερικά κείμενα θα έχει βρει όλες αυτές τις αλήθειες που σας περιγράφω, γιατί και εγώ αυτά δεν τα σκέφτηκα μόνος μου. Αν υπήρχε μεγαλύτερη επίγνωση ότι μπορούμε να χάσουμε τα πάντα σε ένα δευτερόλεπτο, θα υπήρχε πολύ λιγότερη κακία γύρω μας. Είναι γεγονός. Η Jill Bolte Taylor στο Harvard έφερε και έδειξε στο ακροατήριο σε ένα TEDx ένα αληθινό ανθρώπινο εγκέφαλο και εξηγεί για το δεξί και αριστερό μέρος του εγκεφάλου. Είναι ένα σημαντικό TEDx, μια ομιλία σημαντική. Θα σας πρότεινα να πάτε να το δείτε. How it feels to have a stroke. Μιλάει, δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό, νόμιζα τα βλέπα σε σκίτσα. Ο κόσμος μεταξύ και εξηγεί όταν έπαθε το εγκεφαλικό, γιατί λέει έπαθα εγκεφαλικό, wow, τώρα θα μελετήσω το εγκεφαλικό inside out, από μέσα προς τα έξω. Το συγκλονιστικό είναι στο τέλος, όπου γυρίζει και λέει, I believe that the more time we spend choosing to run the deep inner peace circuitry of our right hemispheres, το δεξί, το αριστερό, the more peace we will project into the world and the more peaceful our planet will be. Ένα εκπληκτικό συμπέρασμα. Συγκλονιστικό, έχει ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια. Είναι συγκλονιστικό. Θα σας πω να πάτε να το δείτε. Γύρω μας υπάρχουν όλα αυτά σε ομιλίες, στο διαδίκτυο παντού. Ο Στίβεν Κόβεϊ, ο συγγραφέας του 7 Habits of Highly Effective People, τη στιγμή αυτή που με αγκαλιάζει μου λέει, Τζον, όποιος σταματάει να βελτιώνεται συνεχώς, πάλι να είναι καλός. Συνεχή βελτίωση. Και σε κάθε βιβλίο που πήγαινα, μου έγραφε την εξής αφιέρωση. Τζον, live legacy. Και του λέω, Στίβεν, κάθε φορά μου γράφει live legacy. Λέει, τι με νοιάζει εμένα, αφήσω εγώ κληρονομιά και στρατηγία. Αν εγώ μπω 3 μέτρα κάτω από τη γη, τι με νοιάζει εμένα για τους άλλους. Λέει, εάν σκεφτείς αυτό που σου λέω, τότε αυτό προσδιορίζει, είναι ένας κώδικας ηθικών αρχών και αξιών, το πώς θα ζήσεις και θα ζήσεις καλύτερα. Όχι ότι δεν ξέρω και εγώ τι γίνεται μετά. Δεν έχω πάει από εκεί, μορμόνος ήταν. Δεν έχω πάει από την άλλη πλευρά να γυρίσω να σου πω πώς είναι τα πράγματα. Απλά σου λέω πώς να ζήσεις καλύτερα τη ζωή σου σκεφτόμενος. Δηλαδή, στο Facebook δεν βάζω μια φωτογραφία που δεν θα ήταν υπερήφανη η μάνα μου για μένα, λέμε τώρα. Αυτοί οι κανόνες δεν τους βλέπεις. Τους νιώθεις όμως, τους νιώθεις. Ο Καζαντζάκης μας είχε περιγράψει τη ζωή, λέει: ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσο, πάμε σε μια σκοτεινή άβυσο και το μεσοδιάστημα λέει: το λέμε ζωή. Ένα μικρό πράγμα, μια αναλαμπή μικρή. Τώρα, φανταστείτε 14 δισεκατομμύρια από εδώ, 14 δισεκατομμύρια και τόσο. Σε 14 δι θα καταπιεί, λέει, ο ήλιο, τη μαύρη τρύπα θα μπει και θα. Έχουν βρει επιστήμονες, όπως βρήκαν πώς ξεκίνησε, έχουν βρει και το τέλος. Το θέμα είναι αυτό το ελάχιστο στα δισεκατομμύρια, τα 50, 100 χρόνια, πόσα, 60, 70, που θα ζήσουμε, αυτό το λίγο. Το πνεύμα βέβαια είναι άφθαρτο. Άφθαρτο πνεύμα, γι' αυτό μιλάμε για αιωνιότητα, που ο κόσμος δυσκολεύεται να καταλάβει. Λοιπόν, πώς θα ζήσω αιώνιες, Δευτέρα, Παρασκευή. Μα είναι το πνεύμα που δεν φθήρεται. Και στο πνεύμα ζει η χαρά, η λύπη, ο φόβος. Μπορεί να σωματοποιείται στον ήχη μου, στο δόντι μου, στο αυτί μου, στο σηκώτη μου. Αλλά εκεί ζει και αυτό είναι άφθαρτο. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει αρχή και τέλος. Όλοι είμαστε από το ίδιο υλικό φτιαγμένοι. Αλλά να μην σας τρομάξω περισσότερο. Ό,τι είναι να κάνεις λοιπόν, κάνε το τώρα. Γι' αυτό σας τα είπα όλα αυτά. Μην περιμένεις το αύριο. Τώρα κάνε την αγκαλίτσα. Τώρα ζήτα συγγνώμη. Τώρα πες το σ' αγαπώ. Δηλαδή έπρεπε να δούμε τον Kobe Bryant να φεύγει για να καταλάβουμε πόσο τραγικό είναι το λάθος να πιστεύεις ότι έχεις χρόνο. Τώρα πήγε να κοινωνήσεις, τώρα πήγε να πεις συγγνώμη, τώρα πήγε να κάνεις αυτό που ξέρεις ότι είναι σωστό. Έτσι αξίζει η ζωή,
Αυτή είναι η βάση για να μεγαλώσουμε αισιόδοξα παιδιά. Ίσως να τη γνωρίζετε αυτή την ιστορία, έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, μόνο που αυτός που βλέπετε και τη συνοδεύει δεν είναι ο μπαμπάς της. Ο μπαμπάς έχει φύγει από τη ζωή και δώρισε την καρδιά του και αυτός είναι αυτός που έλαβε από το δωρητή την καρδιά. Πόσο συγκλονιστική η στιγμή που η κόρη βάζει το χέρι στο στήθος του αγνώστου για να ακούσει την καρδιά του μπαμπά της να χτυπάει. Και όμως τη βλέπετε χαμογελαστή, γιατί είμαι σίγουρος ότι σκέφτηκε έτσι θα με ήθελε ο μπαμπάς μου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, το θεωρώ από τα καλύτερα βίντεο, τρελαίνομαι. Η κόρη του είναι καθηγήτρια νοηματικής. Ο γαμπρός είναι κουφάλαλος. Και ο μπαμπάς έμαθε και κάνει έκπληξη στην κόρη, έμαθε μόνο ένα τραγούδι στην νοηματική. Και ένα τραγούδι αφιερωμένο στο γαμπρό. Και του λέει, κοίτα εσάς τους δύο που χορεύετε, χαμένους μέσα σε αυτή τη στιγμή, και ο ένας κοιτάει το πρόσωπο του άλλου. Τόσο πολύ αγάπη που βλέπω μαζεμένη σε ένα μέρος, σαν να μην υπάρχει κανένας άλλος γύρω σας. Εγώ μου είχες πει παλιά ότι ήμουν αρκετός για σένα, όχι πριν πολύ καιρό, και ήμουν το νούμερο ένα στη ζωή σου, θυμάμαι, μου το είχες πει. Και εσύ συνεχίζεις να είσαι τα πάντα για μένα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω απλά να ξέρεις, γαμπρέ, και να προσέχεις όταν κρατάς το κορίτσι μου. Όταν κρατάς τα χέρια στο κορίτσι μου. Όμως ο χρόνος τα αλλάζει όλα. Και η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν πρόκειται να σταθώ εμπόδιο στο δρόμο σας. Εγώ την αγάπησα πρώτος. Εγώ την κράτησα πρώτος. Και θα έχει ένα μέρος στην καρδιά μου πάντα. Θα είναι δικό της ένα μέρος. Από την πρώτη στιγμή που πήρε την πρώτη της αναπνοή, ήξερα ότι αυτή η αγάπη δεν θα έχει τέλος. Ήτανε δώρο στο γαμπρό και η νύφη βέβαια δεν πιστεύει ότι ο μπαμπάς της έμαθε νοηματική για να τραγουδήσει μόνο τραγούδι στο γαμπρό. I loved her first. Δείτε το ολόκληρο στο διαδίκτυο. Έχω εδώ και τα λόγια. Το θεωρώ εκπληκτικό. Ένας ήχης λοιπόν είπε κάτι απίστευτο. Υπάρχει σοφία και έχω γνωρίσει σοφούς ανθρώπους σε όλα τα μέρη της γης. Δεν είναι μόνο η δική μας η μοναχή σοφή, είναι και άλλη σοφή σε όλες τις θρησκείες, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έρχεται λοιπόν αυτός ο Σεΐχης και λέει, ίσως να το διαβάσατε γιατί έγινε πρωτοσέλιδος σε πολλές εφημερίδες, ο παππούς μου είπε Βεκαμίλα, ο πατέρας μου το ίδιο. Εγώ Mercedes, ο γιος μου Land Rover, ο εγγονός μου πάλι Land Rover. Όμως, ο δισεγγονός μου, μάλλον Καμίλα θα υπέβει πάλι. Wow. Υπάρχουν κάποιες αέναες αρχές που διέπουν τα πάντα στη ζωή, λέει. Και αυτό το λέει μόνο με τη σοφία των ετών και της παρατηρητικότητας. Οι δύσκολες εποχές πλάθουν δυνατούς ανθρώπους. Οι δυνατοί άνθρωποι δημιουργούν καλές εποχές. Οι καλές εποχές παράγουν ανίσχυρους ανθρώπους. Και οι ανίσχυροι άνθρωποι δημιουργούν σκληρές εποχές. Τι είπε ο άνθρωπος. Η ευημερία και η ευμάρεια, λέει, στη χώρα μας προάγει παράσιτα. Παράγει παράσιτα. Αυτή η ευμάρεια παράγει παράσιτα. Όχι μαχητές της ζωής. Προσέξτε τι σκέφτηκε. Αν ένας γονιός κάνει συνεχώς όμως τα αρνητικά σχόλια και κριτική σε κάποιο χαρακτηριστικό στο παιδί του, με τη γνώμη του, έτσι, δηλαδή υποκειμενικά ξέρω εγώ, εσύ δεν θα μάθεις ποτέ, εσύ είσαι ανίκανος, δε. Είναι πολύ πιθανό το παιδί να αναπτύξει ένα απαισιόδοξο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς και φταίει ο γονιός. Αλλά και αντικειμενικά, να μου θυμίζεις κάθε μέρα ότι είμαι κοντός, ώρα είμαι κοντός, σιγά και εγώ το ξέχασα. Κάθε μέρα να λες τον άλλο έχει στραβά πόδια, ώρα και πώς θα το βοηθήσει αυτό. Δηλαδή είναι δυνατόν να πηγαίνει. Κάθε μέρα να λες τον άλλο ότι έχει μεγάλο κεφάλι ή ότι δεν ξέρει να χορεύει εκτό τριμμού, χορεύει το άλλο τραγούδι, δεν τα πα καλά μαθηματικά. Συνήθω οι μπαμπάδε κάνουμε αυτά τα λάθη. Μαζέψτε το γρήγορα, ξεχάστε τα αυτά όσοι το ακούτε τώρα και έχετε πολύ μικρά παιδιά, σταματήστε το. Και πού είναι λοιπόν αυτή η πολυπόθητη αγάπη που σας μιλάω από όλους και από σένα για να σταματήσεις αυτό το πράγμα. Μπορείς να του λες κάθε μέρα πόσο πολύ το αγαπάς. Γίνεται από την πρώτη μέρα της ζωής του μέχρι την τελευταία της ζωής σου. Η πιο δύσκολη δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο, είναι τελικά και η καλύτερη δουλειά σε αυτόν τον κόσμο. Σε διάφορα μέρη του κόσμου, καλημέρα, καλημέρα, ξύπνα, μα θέλω να κοιμηθώ, ξύπνα. Όλες οι μπαμπάδες θα αντιμετωπίζουν, όχι μόνο εσείς.
όλες τις μαμάς. Έλα, έλα, είναι, θα έρθει το σχολικό, ξέρω, πρέπει να πας στο σχολείο. Σήκω. Δεν είναι εύκολο. Και να του μαγειρέψεις το φαγητό. Εμένα τώρα είναι στο πολεμικό ναυτικό και του μαγειρεύει για να πάρει και μέσα φαγητό όταν έχει βάλει και μου λέει, καλά, μαγειρεύω πιο πολύ από ό,τι μαγειρεύω όταν ήταν μικρός. Μαγειρεύει για εμάς, μαγειρεύει για αυτό. Πολύ δύσκολη δουλειά και τα μετάλλια αξίζουν, οι μανάδες. Μια δουλειά που δεν πληρώνεται, γιατί είναι η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Υπομονατικά, γιατί υπάρχει αγάπη και είναι βιολογικό. Μην πας κόντρα σε αυτό το βιολογικό χαρακτηριστικό. Να αγαπάς, να ενθαρρύνεις και να τους εμφυσίσεις αυτή την αισιοδοξία που πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά για να τα βγάλουν πέρα στις δυσκολίες της ζωής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι το παιδί μαθαίνει. Δείτε και το άλλο που έχω μιλήσει για τα παιδιά και τα αθλήματα, όλα ελεύθερα στη σελίδα μου. Πολύ σημαντικό. Με ενθάρρυνση επιτυγχάνεις στόχους. Ξανά και ξανά. Και παλεύεις και προσπαθείς και μαθαίνεις ότι η ζωή είναι μια συνεχή πάλι. Ο αθλητισμός είναι από τα καλύτερα παραδείγματα για στο διδάξει αυτό. Και η ευγνωμοσύνη, η ευγνωμοσύνη. Αυτή η ευγνωμοσύνη. Όλα τα λεφτά. Η αισιοδοξία δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από τη συνειδητοποίηση ότι το μέλλον είναι στα χέρια μας. Εγώ θα κάνω αυτή την προπόνηση ξανά και ξανά. Στα χέρια μας. Κυρίως στα χέρια τα δικά τους. Πρέπει να τους το περάσουμε. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά βιβλία. Εγώ σας το δείχνω τώρα με ευχάριστα βιντεάκια, με διάφορα. Πήγανε κάποτε κάτι πιτσιρικάδες στον Ντίπακ Τσόπρα και του λένε ρε μεγάλε Ντίπακ, εσύ πίσω σοφός και τα ξέρεις όλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, για πες μας. Και είχαν πίσω στο χέρι τους ένα πουλάκι. Αυτό το πουλάκι που έχουμε από πίσω είναι ζωντανό ή νεκρό. Και λέει, αν μας πει ότι είναι ζωντανό, θα το πνίξουμε, θα το βγάλουμε, το πούμε, είναι ψόφιο. Τίποτα δεν ξέρεις. Αν μας πει ότι είναι ψόφιο, θα το βγάλουμε ζωντανό, θα το πούμε ζωντανό, τίποτα δεν ξέρεις. Και φυσικά ο Ντίπεκ τους απάντησε, στα χέρια σας κρατάτε την αλήθεια. Μεταφορικό για να καταλάβουν ότι εσύ τα κάνεις όλα. Εσύ. Μα τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Δείτε το DVD που είναι ο Θεός το χρειάζομαι, στο Vimeo, που είναι ο Θεός το χρειάζομαι. Εκεί απαντιέται. Είναι μέσα μας, είναι δύναμη. Πρέπει να τη βγάλουμε. Είναι η αγάπη. Πρέπει να τη βγάλουμε. Να μην κάνουμε κακό, να κάνουμε μόνο καλό. Και όλο αυτά σου δίνει μια δύναμη. Ρωτάνε λέει που βρίσκω τη δύναμη, γιατί θέλω να κάνω καλό. Δίνομαι από πάνω μέχρι κάτω. Η αισιοδοξία, σύμφωνα με τη θετική ψυχολογία, αφορά τον τρόπο που εξηγούμε τώρα τα γεγονότα που συμβαίνουν στα παιδιά. Τον τρόπο που εξηγούμε. Δεν υπάρχει Θεός και λέω, okay, άνεμος υπάρχει. Μου λέει, βέβαια, λέω, δεν υπάρχει. Μου λέει, να, και μου δείχνει ένα δέντρο. Λέω, τι μου δείχνεις. Μου δείχνεις το αποτέλεσμα του ανέμου πάνω στο δέντρο. Δεν μου δείχνεις τον άνεμο. Μου λέει, να, μου δείχνει τη σκόνη. Λέω, τι, το αποτέλεσμα του ανέμου. Το αποτέλεσμα της αγάπης. Το αποτέλεσμα είμαστε εμείς. Οι αισιόδοξοι έχουν την τάση να αποδίδουν όλα τα άσχημα γεγονότα σε προσωρινές, συγκεκριμένες και εξωτερικές συνθήκες οι αισιόδοξοι. Ενώ οι απεσιόδοξοι σε μόνιμες, καθολικές και εσωτερικές. Δηλαδή που αφορούν τις δικές μου ικανότητες. Γι' αυτό μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Γιατί είναι δικό μου. Το πώς σκέφτομαι, εγώ το ελέγχω. Το πώς αισθάνομαι. Ένα απεσιόδοξο παιδί, για παράδειγμα, συχνά μπορεί να πει: είμαι χαζός και δεν μπορώ να τα καταφέρω να κάνω τίποτα σωστό. Ίσως το μάθανε έτσι οι γονείς του. Να το αποτέλεσμα τώρα. Ενώ το αισιόδοξο παιδί χρειάζεται να μελετήσω λίγο περισσότερο και θα τα καταφέρω. Θυμάστε που σας είπα στο προηγούμενο για τους γονείς ότι εγώ καταλαβαίνω τους πολιτές σαν διευθυντής πολίτης που ήμουν όταν ερχόταν ο άλλος και το ρώταγα γιατί δεν έπιασε το στόχος και μου λέει «Α, ήταν χάλια ο καιρός, έβρεχε, δεν τον βρήκα ή δεν αγόρασε ή ήταν αλλού για αλλού, ο τύπος δεν είναι αυτό». Δηλαδή τα έρχνε σε άλλους. Τεράστια η διαφορά με εκείνον που λέει «Δεν μελέτησα αρκετά, δεν κατάλαβα, δεν ήμουν αρκετά, εγώ δεν το έκανα καλά». Γιατί καταλάβαινα ότι αυτός ο δεύτερος μπορεί να κάνει καριέρα σε αυτό το χώρο. Ενώ ο πρώτος που τα βάζει πάντα σε άλλους μακριά από εμάς. Δηλαδή και οι δύο εκπαιδεύονται, απλά τον πρώτο έχει πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα να εκπαιδευτεί, ενώ ο δεύτερος είναι πιο εύκολο να τρέξεις μαζί του. Τα αισιόδοξα παιδιά έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, στα σπορ και αργότερα στη δουλειά τους ως ενήλικες. Η σωματική και η ψυχική υγεία των αισιόδοξων ατόμων είναι πολύ καλύτερη των απεσιόδοξων. Όλες οι έρευνες το συγκλίνουν και το λένε αυτό. Στην αρχή εντωμεταξύ μπορεί να τρομάξουμε την τεχνολογία. Το καημενούλι. Το καημενούλι και η μαμά έκανε τόση χαρά με αυτή τη κούβερ που καθαρίζει.
Μετά βέβαια από λίγο δεν σου λέω τίποτα, γίνεται κατσετάκιας μετά από λίγο και τα παίζει στα δάχτυλά του και δεν το συζητώ. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει μεγάλη φτώχεια στα μέρη που δεν υπάρχει ίντερνετ στον πλανήτη. Το πρόβλημα είναι ότι σε όλα τα έργα που βλέπουμε στην τηλεόραση, το Hollywood κάνει τον επιστήμονα, τρελό επιστήμονα με τα μαλλιά έτσι και τη γυναίκα επιστήμονα με αυτό το μοντέλο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Δεν είναι χτενίζεσαι όλη την ώρα και γίνεσαι επιστήμονας. Να πώς γίνεται επιστήμονας. Να γνωρίσει τη γη, να μυρίσει, να παίξει, να λασποθεί, να πειραματιστεί. Με αυτό τον τρόπο, με τα παιχνί, με αυτό θα γίνει ο καλύτερος επιστήμονας. Δεν γίνεται μόνο με το να κάθεσαι και να διαβάζεις. Να ζήσεις τη ζωή για να μπορέσεις να βοηθήσεις την ανθρωπότητα καλύτερο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όλες αυτές είναι φωτογραφίες από το σχολείο της Φύσης και το Big Bang School. Και μπράβο και συγχαρητήρια, παιδιά, για το έργο που κάνετε εκεί. Ίσως να έχετε δει και το Pat Adams. Εγώ είχα τη μεγάλη ευλογία και τύχη να γνωρίσω τον ίδιο τον Robin Williams, να εκπαιδευτώ από τον Robin Williams. Γνώριζα και τον Pat Adams. Ένας τρελάρας είναι. Είναι αληθινός αυτό το έργο. Είναι δυνατόν να θέλουμε να γίνει το παιδί μας snob. Δείτε το snob εδώ και τον Pat Adams, το δικό μας. Patch Adams, the Jerome and Georgetown University. I was awarded the William F. Thompson Scientific Achievement Award. Emerson Elementary, I once drew a picture of a rabbit that got me two gold stars. Απίστευτο, έτσι, τρομερό, τρομερό. Μα τι λες τώρα. Οποιοςδήποτε, ίσως να μπορεί να γίνει γολιός, εντάξει είναι λίγο αστείο αυτό που λέω, όλοι έχουμε νιώσει στο αεροδρόμιο την κούραση και να μας βάζουν αυτοκόλλητα τα βορρά, δεν το έβαλα το περάσει από εξτράι στο οποίο, το έβαλε λίγο για να φτιάξει πανικό στη γυναίκα να βγάλει τα παπούτσια της, εντάξει. Δεν ήθελα να βάλω γιατί όντως υπάρχουν και κάποιοι γονείς που ίσως να θέλουν πολύ περισσότερη δουλειά από κάποιους άλλους. Οποιοςδήποτε λοιπόν, αλλά οποιοςδήποτε δεν μπορεί να γίνει δάσκαλος. Θέλει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ανθρώπου με ψυχική δύναμη και όρεξη να μεταλαμπαδεύσει τα παιδιά και να τα κάνει να σκεφτούν. Να τονε, στο φουρφουρά. Γεια σου ρε Άγγελε. Να τονε. Εδώ στην Αμερική μια κυρία έχει αγοράσει ένα overall και το έχει βάλει από πάνω από τα ρούχα της για να εξηγήσει τους μη στο μάθημα βιολογίας με τα δικά της χρήματα. Εδώ πέρα βλέπουμε το διάσημο καθηγητή στο MIT, στο μάθημα της φυσικής, όπου ρισκάρει γιατί αν αυτή η τσιμεντένια σφαίρα το χτύπαγε στο σαγόνι, το διέλυε. Αλλά υπολόγισε την τριβή. Κάθισε σε ένα σημείο και τους έδειξε, μέτρησε τη δύναμη, τη φορά και αποδεικνύει κάποια πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν δάσκαλοι και δάσκαλοι. Μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο απίστευτους δασκάλους. Δάσκαλοι και βοηθάνε τα παιδιά μας. Τώρα, αν το παιδί δεν φέρει καλά νούμερα, τι κάνεις τώρα εσύ. Δεν φέρει καλά νούμερα. Εσύ τι θα κάνεις. Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για καθοδήγηση, coaching που λέμε. Εσύ δηλαδή ξέρεις να το υποστηρίζεις, να το ενθαρρύνεις, να το ενδυναμώνεις, να το παρακινείς. Παρεπιπτόντως, εσύ που με ξέρετε ότι υποστηρίζω, δεν υπάρχει παρακίνηση, υπάρχει μόνο αυτοπαρακίνηση. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε, δημιουργούμε το κλίμα μέσα στο οποίο το παιδί θα αυτοπαρακινηθεί. Το να γυρίσεις και να πεις να τι έκανες λάθος και να τι πρέπει να κάνεις, τι θα κάνεις, τι να κάνεις, την επόμενη φορά. Λάθος. Να σας δώσω μια γεύση για το coaching. Πόσο καλά πιστεύεις ότι τα πήγες. Πιστεύεις μπορείς να το έχεις κάνει καλύτερο, μπορείς να το βελτιώσεις περισσότερο. Τι θα έκανες εσύ διαφορετικό την επόμενη φορά. Τι έμαθες από αυτό. Τι θα συμβούλευες ένα νέο φίλο σου να κάνει ή να μην κάνει. Και γιατί. Βάλε το μυαλό του παιδιού να σκεφτεί. Καθοδήγησέ το να βρει λύση. Δικιά του λύση. Τους μαθαίνουμε πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται. Θα μου λέει ο άλλος, ναι, αλλά υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Τη σήμερον ημέρα, μα ξέρουμε ότι μπορείς να πας να βρεις αλήθεια. Ορίστε, νάτι, πούτε, πλάνα χέρι. Ορίστε, πήγαινε, πάρ' τον Γιώργο, έχουν εργατολόγους, νομικούς, λογιστές, οικονομολόγους, να σε βοηθεί. Δεν εννοείται σήμερα κάποιος να πνίγεται μόνος του σε μια κουταλιά νερό. Υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να σε βοηθήσουν. Αλίμονο. Γίνεται και βέβαια γίνεται. Όλα, όλα Μα μπορούμε δεν να γίνεται. τα. Σιγά ρε Μα Αντώνη που δεν θυμάται γίνεται. ακόμα η καρδιά να πονάει, Και δεν ξέρετε τι έκανε ο γίνεται. Αντώνης. Αυτό. Άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού. Μπράβο του. Φτάνει πια με το δεν γίνεται. Το αλλάξαμε. Κάτσαμε. Και το Είσαι. άλλαξε. Πάμε! Κι Μα όμως δεν γίνεται. γίνεται. Άμα θες Και κάτι επιμένεις τέτοιο και ζεις ίσως και αγαπάς να με γίνεται. γίνεται. Άμα πιάσεις τα χέρια το χρόνο πόντος λύνεται. Ό,τι πάθει σε κάνει πάντα δυνατό. Πω! Γεια σου ρε Αντωνάρα, αυτό είναι όλη η ιστορία. Μουσική
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Για να αναπτύξουμε τώρα τα παιδιά μας, πρέπει να μαθαίνουμε και εμείς να αντιλαμβανόμαστε συνεχώς. Δεν χρειάζονται καθορισμένα να έχουμε ανοιχτά τα ωριά μας, ρε παιδιά, και το μυαλό μας, εκτός σε θέματα ασφάλειας, υγείας, σε αρχές, σε αξίες, σε ηθική. Εντάξει, δεν το συζητώ. Σημαντικό να βάζουμε εύλογες προσδοκίες. Οι προσδοκίες που είναι πάρα πολύ ψηλές απογοητεύουν το παιδί που δεν μπορεί να το πιάσει. Διαβάστε τον Μπράβο της Φάλαινας, είναι εκπληκτικό. Well done, τον Μπράβο της Φάλαινας. Αυτές τώρα που είναι πολύ χαμηλές μπορούν να το οδηγήσουν να πιστέψει ότι και η ελάχιστη προσπάθεια είναι αποδεκτή. Όχι, θέλει δουλειά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε σε εναλλακτική ανάλυση, όπου μιλάμε για το γονέα, τον ενήλικα, το παιδί. Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του αυτά τα τρία. Γονέας, ενήλικα, παιδί. Οι τρεις πλευρές του εαυτού μας. Και όλες οι φοβίες, αυτή η απεσιοδοξία, ακουμπάνε στο παιδί. Ενώ όλα αυτά που σας περιγράφω, πώς ξεπερνώ τους φόβους μου, με γνώση, και αυτό ανήκει στον ενήλικα. Ο γονέας είναι υπερπροστατευτικός και θα κάνει το υπερβολικό. Ενώ ο ενήλικας είναι το ζητούμενο από αυτά τα τρία. Γιατί εγώ το είπα. Αυτός είναι γονέας τώρα, δεν είναι ενήλικας. Τι λέει ο ενήλικας. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλεις σε λίγο, αυτό που ζήτησες. Θυμάστε, στο προηγούμενο είχα πει ότι αν δεν μαζέψεις τα παιχνίδια σου, δεν θα παίξουμε ή δεν θα φας παγωτό. Γονέας, ενήλικας, όταν μαζέψεις τα παιχνίδια σου, θα φας παγωτό. Ο πεσημιστικός τρόπος, γιατί είσαι πάντα απερίσκητη, γιατί πάντα το κάνεις αυτό. Έχω γίνει έξαλλη με τη λέξη πάντα, υπονοεί το πρόβλημα γενικό και δεν πρόκειται να λυθεί. Σου έχω πει χιλιάδες φορές. Όλοι το έχουμε πει, έτσι. Σου έχω πει χιλιάδες. Τι τραγικό λάθος. Το μαζεύουμε και δεν το ξανακάνουμε. Να συγυρίζει το δωμάτιό σου, δεν το τι θα γίνει τελικά με σένα. Δηλαδή η μητέρα περιγράφει το πρόβλημα σου μόνιμο, ένα εκατομμύριο φορές μόνιμο. Ή δεν με ακούς ποτέ, γενικό, ποτέ. Τι γενικότητες. Ή και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί ενοχές αντί να κάνει καλό στο παιδί. Και υπονοεί ότι δεν πάει καλά και με το παιδί. Και αυτό είναι μια μόνιμη κατάσταση. Είναι δυνατόν. Δηλαδή τραγικό λάθος. Ποιο σου είπε ότι η ζωή είναι δίκαιη. Ας τις ειρωνίες. Πολλά θα συμβούν στη ζωή. Να θυμάσαι όμως, θα είμαστε πάντα δίπλα σου, ό,τι και να συμβεί. Μόνοι σου θα τα καταφέρεις και εμείς θα είμαστε εδώ. Έτσι μαθαίνω, έτσι είναι και εμείς. Τι εννοείς, δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι απάντηση, δεν μου αρέσει αυτό. Έλα εδώ να το συζητήσουμε. Έλα εδώ να δούμε τι πήγε στραβά. Όχι, δεν ξέρω τι πήγε στραβά. Επειδή το λέω εγώ γι' αυτό. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, όπως σας είπα. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που λες σε λίγο. Κάτσε να γυρίσει ο πατέρας σου, να δεις τι σε περιμένει και τι έχει να γίνει. Έλα να βρούμε μια λύση τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Δεν με νοιάζει ποιος το ξεκίνησε. Έλα να συζητήσουμε όλοι μαζί. Πώς κάνεις, μωρέ, έτσι δεν έγινε και τίποτα σπουδαίο. Κλάψε αφού έτσι νιώθεις. Να ξέρεις όμως ότι θα είμαστε πάντα εδώ για σένα. Αγκαλίτσα, αγκαλίτσα. Δεν χρειάζεται να λες πολλά όταν ο άλλος κλαίει και ούτε σταμάτα να κλαίσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αν δεν το έχετε διαβάσει, η τελευταία διάλεξη υπάρχει σε πολλές γλώσσες και στα ελληνικά φυσικά. Δείτε το στο διαδίκτυο. Ο άνθρωπος είχε καρκίνο στο πάγκρεας και θα έφυγε και έφυγε. Και πριν την τελευταία διάλεξη, ανέβηκε και έκανε χαιρετισμό, σεβασμό να κερδίσεις, με πάθος και αληθινή αγάπη. Εγώ περίμενα να γίνω 39 ετών να παντρευτώ, γιατί περίμενα να βρω μία γυναίκα όπου η δικιά της ευτυχία να ήταν πιο σημαντική από τη δικιά μου. Εντάξει, υπερβάλλει, αλλά wow. Ελπίζω και εσείς να βρείτε αυτή την αγάπη και αυτό το πάθος που σας περιέγραψα. Ο άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή και δίνει αυτά τα μηνύματα, οι φοιτητές όλοι ξέρουν ότι φεύγει από τη ζωή, σπάει το πρωτόκολλο και πάει και παίρνει τη γυναίκα του μπροστά σε όλους τους προφεσόρηδες και της δίνει ένα φιλί στο στόμα, γαλλικό. Γιατί? Για να μείνει στο YouTube και να το βλέπουν τα παιδιά πόσο ο μπαμπάς αγαπούσε τη μαμά. Δείτε και την τελευταία διάλεξη. Όταν τελειώνει μας λέει ότι και τώρα όλα αυτά δεν τα πάει για εσάς. Τα πάει για τα δικά μου τα μωρά, που δυστυχώς δεν θα τα γνωρίσω, αλλά θα έχουν αυτό να ακούνε. Και δίνει συμβουλές στα παιδιά. Συμβουλές, συμβουλές. Δηλαδή, στο γεγόνισμα, ξεκίνα από την εύκολη άσκηση, να πάρεις μονάδες, μετά θα πας στη δύσκολη άσκηση. Συμβουλές, συμβουλές για τους νέους. Συχνά οι άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται πόσο τυχεροί είναι, μέχρι να χάσουν κάτι που έχουν. Wow. Οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Και μετά, όταν χάσουν την υγειά τους, το πόδι τους, το χέρι τους, τη δουλειά τους, μετά. Δηλαδή, πρέπει να χάσεις τη δουλειά σου να μάθεις να δουλεύεις. Πρέπει να χάσεις το πόδι σου να μάθεις να παρκάρεις. Πρέπει να χάσεις τη μάνα σου να μάθεις να της μιλάς. Τώρα! Τώρα! Πρέπει να χάσεις το σπίτι σου, το κινητό σου. Δηλαδή πρέπει να έχεις αυτό να χάσεις για να μάθεις. Αυτό είναι ανόητο. Μη σου πω ότι καμιά φορά το σύμπαν σου τα τραβάει αυτά για να μάθεις. Μάθε πριν χρειαστεί. Είναι, δηλαδή πρέπει να χάσω κάτι, μάνα, πατέρα, αδερφό για να καταλάβω. Ή τώρα. Τώρα αν είσαι τυχερός και έχεις φίλο, παιδί, σύντροφο.
Τώρα είναι τι θα κάνεις. Σε αυτή τη ζωή δεν λαμβάνουμε τα πράγματα και αυτά που θέλουμε, αλλά αυτά που χρειαζόμαστε για να μας μάθουν. Τι θα πει να μας μάθουν? Να μας τριμώξουν, να μας ζωρίσουν, να μας χαροποιήσουν, να μας δυσκολέψουν, να μας απογοητεύσουν, να μας προβληματίσουν και έτσι να γίνουμε καλύτεροι. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Για να γίνουμε εμείς καλύτεροι. Ακόμα καλύτεροι, όσο καλοί και να είμαστε. Καλύτεροι φίλοι, καλύτεροι συνεργάτες, συγγενείς, παιδιά, εργαζόμενοι, διευθυντές, προϊστάμενοι, υφιστάμενοι. Σε αυτό το έργο Friends είχε πάρα πολλά ωραία παραδείγματα. Χαλάλι αυτός που το έγραφε, ο κειμενογράφος, δηλαδή. Καταπληκτικό. Πέρασανε πάρα πολλά ηθικά και σωστά μηνύματα. Μα δίδυμα είναι, λέει, γιατί το ένα είναι μέσα στην καλή χαρά. Και λέει το άλλο, α? Εσύ γιατί γέλα, λες που είναι το αστείο. Και μερικοί άνθρωποι λένε, μα κοίτα τα πώς γεννηθήκανε. Αυτές είναι οι τάσεις. Γιατί ξέρεις τι τάσεις έχει το άλλο το σιωπηλό? Καλλιέργεια θέλει. Επειδή το άλλο το καλλιέργησε σημαίνει το άλλο τον το έχει. Δουλειά θέλει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Finally, επιτέλους. Ξεκίνησε και το άλλο. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Κάθε παιδί έχει το δικό του ξεχωριστό ρυθμό ανάπτυξης. Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Πόσο αισιόδοξος είσαι, γίνε πριν χρειαστεί να γίνεις. Γύρω μας υπάρχουν οι απαντήσεις. Δυστυχώς κάποιοι βλέπουν ερωτήσεις. Όχι, όλα αυτά που βλέπετε είναι απαντήσεις. Μην αναρωτιέστε γιατί αυτό, γιατί για σένα. Να αντιληφθείς και να γίνεις καλύτερος. Απαντήσεις είναι, δεν είναι ερωτήσεις. Απαντήσεις. Ίσως να θυμάστε το Kiki Dance. Ήτανε όλα τα ζευγάρια γυρίζανε και το ανεβάζανε στο διαδίκτυο. Εντάξει, αυτό είναι αστιάκι. Χορεύει την ώρα που προχωράει το αυτοκίνητο. Οπ, το κλείνει και εντάξει. Όμως είδαμε πάρα πολλά και αστεία, είδαμε και κάποια άλλα συγκλονιστικά. Όπου βγαίνει και χορεύει. Και λες, Θεέ μου, που τη βρίσκει τη δύναμη αυτό το όμορφο χαμόγελο. Για αυτή την αισιοδοξία μιλάμε. Πριν χρειαστεί, τώρα. Ψάξτε να δείτε πόσα τέτοια βίντεο υπάρχουν από μικρά παιδάκια τα οποία χαίρονται και αυτά τη ζωή τους, αλίμονο. Γιατί δηλαδή? Η μεγαλύτερη αμαρτία δεν είναι κάτι κακό που κάναμε για μένα, αλλά το να παραιτηθούμε από το να ζήσουμε αυτή την ομορφιά της ζωής και να το μεταφέρουμε αυτό και στα παιδιά μας. Πολύ σημαντικό να είμαστε εμείς ένα ζωντανό παράδειγμα και να τους μεταφέρουμε πόσο όμορφη είναι η ζωή. Εντάξει, δεν ξέρω να χορεύω. Ωραία, θα πάω να μάθω. Γιατί παντρεύεται η κόρη μου. Και το κάνεις τα μυστικά. Τι εκπληκτική διαφήμιση. Και πόσα μηνύματα περνάνε στο παιδί. Καλά, να μην πονάω, πες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μην σου λέω πως αγαπάω να ζω και να ξεχνάω τα αρώμα σου θες. Να μην υπάρχω στα όνειρά σου ποτέ, να μην ακούω της καρδιάς μου τη φωνή, να της κρατήσω μια γωνίτσα να κρυφτεί. Να μην λυπάμαι που σε χάνω ξαφνικά, να μην φοβάμαι που η ανάγκη μας νικά, να μην αγγίξω την αλήθεια σου ξανά, να μην πονέσω με το τέλος. Με το τέλος που πονά, πες να γίνω άλλος, να μην είμαι πια εγώ. Μέσα στο κόσμο αυτό που έφτιαξες να ζω, να με καθρέφτης της δικής σου λογικής. Μπαμπά, αφού εσύ δεν ξέρεις να χορεύεις. Που
που εσύ θα θες. Αν το μπορώ, ποτέ δεν ρώτησες. Ένα μικρό βήμα και έρχεσαι πιο κοντά στους ανθρώπους σου λοιπόν. Ευχαριστούμε Αλφα. Η Νατάσα Θανασοπούλου στο TEDx Αλεξανδρούπολης μας είπε κάτι εκπληκτικό και σας το αφιερώνω. Δείτε το, σκεφτείτε. Ας γίνουν τα όνειρά σου ο τρόπος να υπερβείς τα όρια σου. Να τα υπερβούμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αισιοδοξία, πρέπει εμείς να κάνουμε το μέσα μας και αυτή την υπέρβαση. Αυτή η κυρία, δεν είναι Νατάσα, η Νατάσα είναι φοβερό παιδί, και αυτή είναι φοβερό παιδί βέβαια, αλλά θα σας μιλήσω σε λίγο, γιατί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτό που μας έχει πει η Νατάσα Θανασοπούλου. Γέλιο, γελάτε, γελάτε, ασταμάτητα, γελάτε, ελεύθερα. Είναι μεταδοτικό, όπως είναι και το χασμουργητό, έτσι είναι και το γέλιο. Βάλτε τα γέλια χωρίς λόγο και θα γελάσουν όλα τα παιδιά και δεν ξέρω γιατί γελάμε. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ο άγγελος και η γυναίκα μου είναι αυτοί που βλέπετε εκεί. Και οι δυο τους χαμογελαστοί άνθρωποι. Εγώ έρχομαι τρίτος καταϊδρωμένος. Γελάστε λοιπόν και αφήστε το παιδί σας να κάνει το ίδιο. Η ψυχολογική και σωματική χαλάρωση που μας προσφέρει το γέλιο απομακρύνει την προσοχή από καταστάσεις που προκαλούν θυμό, ενοχές, στρες και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που υπάρχουν. Μας επιτρέπει δηλαδή να βλέπουμε δύσκολες καταστάσεις με νέα προοπτική ως πρόκληση και όχι ως απειλή. Ίσως να έχετε δει και αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος αυτό θεωρείται παρεπιπτόντως το πιο αστείο βίντεο στο ίντερνετ. Νομίζω έχει μπει και στο Guinness Book of Records. Το πιο αστείο, και στην αρχή δεν καταλαβαίναμε και τι έλεγε. Έχει βγει με διάφορες μεταφράσεις. Η ιστορία είναι ότι αυτός εργαζόταν σε μια κουζίνα και του είπε ο μάγειρας να πάρει τις παελιέρες να τις πλύνει γιατί είχαν μούχλα, γιατί αύριο θα άνοιγε το εστιατόριο. Και του λέει: να σου πω, δεν είναι να τις βάλεις εδώ τη μούχλα στο κουζίνα. Πήγαινε στη θάλασσα, κρέμασε έτσι με ένα σκηνή σε ένα πάσαλο και η αλμύρα έτσι θάλασσα στα κύματα πάνω κάτω θα τα καθαρίσουν. Μόνο που την άλλη μέρα όταν πάει και του λέει έλα ξύπνα, ανέβηκε η παλήρια. Χεσούς είναι Jesus, δηλαδή Χρήστο, ο δημοσιογράφος. Χρήστο, ανέβηκε η παλήρια όταν με έστειλε ήταν κάτω και βρήκα μόνο μία παλιέρα, όλες οι άλλες φύγανε, τις πήρε το κύμα. Χρήστο, που να στα λέω. Και βρήκα μία που είχε σφυρωθεί σε κάτι βράχους εκεί στο φάρο, στην Τσιπιώνα. Μόνο μία βρήκα. Μένω μέσα με μία που λέει: πού είναι οι άλλες παλιέρες? Λέω: πήγε να δεις που η θάλασσα. Πήγε να δεις που η θάλασσα ανέβηκε. Έχασε τη δουλειά του. Τον έκανε να πληρώσει και τις παλιέρες. Αυτή είναι η πρώτη φορά που είδε την ιστορία, αληθινή ιστορία. Στη συνέχεια, αυτός ο τρομερά αισιόδοξος άνθρωπος τον πήρανε και εδώ παίζει σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι και σε διαφημίσεις κάτω όπως βλέπετε, όπου όλο το σκεπτικό είναι να του λένε αστεία, βλέπετε έχει βάλει και δόντια, του λένε αστεία και δεν πρέπει να γελάσει και αυτός προσπαθεί να κρατηθεί. Αλλά όσο να είναι, αυτό είναι το παιχνίδι και του κάνουν αστεία. Αυτό τυχαίνει. Δεν λέω να γίνουμε όλοι με ένα δόντι και να πηγαίνουμε και να είμαστε όλοι ρέμπελοι. Αλλά είναι ένα παράδειγμα αισιοδοξίας, γέλιου και ήθελα απλά να σας τονίσω για το γέλιο πόσο σημαντικό είναι. Γενικά η δράση, όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να πετύχουμε. Δεν μπορείς να κάθεσαι. Φέτος, το 2021, είναι ιδιαίτερη χρονιά για εμάς τους Έλληνες, γιατί γιορτάζουμε το γεγονός ότι οι πρόγονοί μας δεν ελπίζανε, πιστεύανε σε ένα καλύτερο μέλλον. Ο λόγος που δεν μιλάμε πέρσικα, βουλγάρικα, βενετσιάνικα, ιταλικά, τουρκικά, γερμανικά είναι γιατί οι προγονείς μας δεν καθόταν στον καναπέ, αλλά σηκωθήκανε και κάνανε κάτι και είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και μιλάμε ελληνικά. Το οφείλουμε σε αυτούς. Δράση. Δράση. Και χορός. Στις Θερμοπύλες λέει, μα χορεύουνε στον Πέρση. Θεωρώ ότι η ζωή είναι χορός και ο χορός είναι ζωή. Ο Σαββόπουλος το έχει πει πάρα πολύ, με χορούς κυκλωτικούς όλο αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν. Θεωρώ, αυτά είναι δικά μου, έτσι δεν είναι το Wikipedia, είναι δικά μου τώρα όλα αυτά. Εγώ τα έχω γράψει. Θεωρώ ότι όλοι οι χοροί διδάσκουν κάτι. Κάτι το καλό, κάτι το ευχάριστο, κάτι το αισιόδοξο.
Με νταούλια λοιπόν θα κλείσω, γιατί έχω χαρεί πάρα πολύ. Γεια σου ρε Βέτα, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Όταν μιλάγαμε για το Big Bang και ήσασταν έξω με τα νταούλια. Είναι και ποντιακό τραγούδι αυτό, τα νταούλια. Κάτι κάνει στους ανθρώπους. Πάντα να προσπαθείτε όλοι μαζί ενωμένοι να προωθείτε όλα αυτά που σας μίλησα. Όλοι λοιπόν οι χοροί, μα όλοι οι χοροί, μας πάνε, μας μεταφέρουν, ας πούμε, τον μπαλέτο. Το μπαλέτο έχει τεχνική και βλέπεις τώρα αυτό το κοριτσάκι, το βλέπεις να πηδάει στον αέρα σαν να είναι σε βούτυρο, να είναι μέσα στον αέρα να πηδάει. Με έχετε ακούσει νομίζω να λέω πόσο κόπο χρειάζεται για να δείτε αυτό το αριστούργημα. Έχει τεχνική και αυτή επιτυγχάνεται με κόπο. Αλλά δεν τα βάζει κάτω, παλεύει. Αυτό κι αν είναι παράδειγμα αισιοδοξίας ότι θα τα καταφέρει. Το Βιενέζικο Βάλς, στο οποίο είναι που στριφογυρίζουν γύρω-γύρω. Για μένα είναι παραμύθι αυτό. Το λάτρευε και η μητέρα μου να χορεύει με τον πατέρα μου. Και τι κάνει τώρα, παίρνει ο παρτενέρ το σύντροφο, παίρνει ο παρτενέρ την παρτενέρ, και ξεκινάνε να στριφογυρίζουν γύρω-γύρω, βάλς, αλλά το Βιενέζικο σε γυρίζει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και δεν μπορείς παρά να ονειρεύεσαι. Ζώντας το ή παίζοντάς το. Και εδώ είναι η αρχή που βλέπετε και τώρα ξεκινάει. Και γυρίζουν γύρω-γύρω. Όλα τα τραγούδια, μα όλα τα τραγούδια μεταφέρουν χαρά, αισιοδοξία και ακόμα και αυτά που μεταφέρουν και τη λύπη, κάτι κάνουν μέσα μας. Σας εύχομαι όλοι να τα νιώσετε, όποιος σας αρέσει τέλος πάντων, δεν είναι υποχρεωτικό. Τρέλα, δώσε τρέλα! Γιατί το φλαμέγκο, εντάξει είναι και ο Χορχέ, δεν λέω, δύναμη ψυχής, δύναμη και κόπο, εντάξει, είναι το φλαμέγκο, δεν λέω, είναι και αυτός, καλά είναι και η Τζέι Λο, ε. Γενικά ο χορός κάτι κάνει στους ανθρώπους. Κανείς δεν μπορεί να είναι νευριασμένος και να λέει γαμώ την τύχη μου, ανάθεμα, δεν μπορώ σήμερα, θα τρελαθώ, δεν γίνεται. Όταν χορεύεις τα ξεχνάς όλα. Τα ξεχνάς όλα και βγάζεις όλα αυτά τα συναισθήματα που σας έχω αραδιάσει εδώ. Ξένια Γκάλη. Ξένια Γκάλη λέει παιδιά πάμε, αυτή είναι DJ. Εντάξει, το Ζούμπα το ξέρουμε όλοι σαν γυμναστική, έτσι. Γεια σου ρε Ξένια. Ου, πάμε! Αυτή λοιπόν παίρνει ένα ρυθμό και κάνει γυμναστική με αυτόν τον ρυθμό. Και τους ξεσηκώνει όλους στα στάδια, σε όλο τον κόσμο. Ζούμπα! Όπως είναι και το κιζόμπο που με έχετε ακούσει σε άλλες. River Dance. Mike Flatley από την Ιρλανδία. Ένα τρομερό παράδειγμα ομαδικής συνεργασίας, γιατί βλέπεις μια ολόκληρη ομάδα να συγχρονίζονται, να κάνουν την ίδια κίνηση και νομίζω γνωρίζετε στο Riverdance, κάθεσαι ακίνητος και κουνάς μόνο τα πόδια σου και διάφορα άλλα. Εκπληκτικό παράδειγμα ομαδικής συνεργασίας και το κάνουν με τέτοια περηφάνεια, γιατί όπως θα σας πω σε λίγο, όλα τα παραδοσιακά έχουν λεβεντιά και περηφάνεια και αισιοδοξία. River Dance, Mike Flatley. Ακόμα όμως και το ζεμπέκικο, το οποίο έχει να κάνει με πόνο και βγάζει μια μαγιά. Ένας αρχαϊκός χορός από τη Θράκη, από εκεί ξεκίνησε. Μετά πήγε στη Μικρά Ασία. Βγάζει μια μαγιά και τη χορεύει, χορεύει τον πόνο του και έτσι τον ξεπερνάει ο μάγκας. Ψάξτε και βρείτε το στο διαδίκτυο, δείτε το όλο και απολαύστε. Ένας μάγκας που χορεύει είναι.
Υπάρχει και το τσιφτετέλειο όμως, το οποίο είναι πρόκληση. Εδώ θα δείτε την τραγουδίστρια, η οποία κοιτάει την κοπέλα που βγάζει προκλητική και κοιτάξτε πώς θα κάνει τα μάτια, θα κάνει... κοιτάξτε, ένα το. Πρόκληση, πρόκληση, δεν το συζητώ. Είμαι από την Κρήτη, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω ποντιακά. Κάτι και εμένα γίνεται μέσα μου. Εδώ, νομίζω στο Ηρώδιο, είναι ένα τρομερό παράδειγμα, ναι, στο Ηρώδιο, όπου χορεύουν οι κριτικοί σε ποντιακά και οι πόντι σε κριτικά, στον ίδιο ρυθμό. Είναι μια μαγκιά, μια λεβεντιά όλη αυτή η ιστορία. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Κριτικός ρυθμός. Και χορεύουν πρώτα οι πόντι και μετά ξεκινάνε και οι κριτικοί από πίσω. Να τι πάμε! Λεβεντιά είναι τα παραδοσιακά μας. Όλα τα παραδοσιακά. Ακόμα και αυτά που μιλάνε για πόνο, για τη μάνα. Ακούω ένα για τη μάνα ποντιακό και συγκινούμαι εγώ. Που δεν μιλάω ποντιακά, αλλά νιώθω μέσα μου για να τριχιάζω. Ωπα, λεβέντες. Και το ρούμπα. Το ρούμπα είναι έρωτας. Okay. Για να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάει τώρα ο μαθητής. Μόνο που το κάνει χωρίς ψυχή. Μα δεν γίνεται έτσι ο έρωτας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και το πάει από εδώ, το πάει από εκεί. Η δασκάλα λέει για προχώρα να μάθεις. Η μαθήτρια όμως δεν νιώθει τον έρωτα. What is it? It's the rumba. It's the dance of love. And he's just not giving me anything. What does she want me to do? Do it exactly the way I was. Και πάει τώρα η παθιασμένη δασκάλα. Is a vertical expression of a horizontal wish. You have to hold her. Like the skin on her thigh is your reason for living. Let her go. Like your heart's being ripped from your chest. Pull her back like you're gonna have your way with her right here on the dance floor. And then finish like she's ruined you for life. Και λέει και η μαθήτρια τώρα που είναι κάτω αναμαλιασμένη. Βλέπεις. See, why can't you just do it like that? Πάρα πολλοί νέοι σήμερα θεωρούν όλα, πολλά από αυτά τα τραγούδια ότι είναι εκτός και ξενέρωτα. Και σε αυτό το έργο είναι αληθινή ιστορία. Ένας Γάλλος χορευτής στη Νέα Υόρκη πήρε μια κοπέλα από τη σχολή χορού για να διδάξει σε αυτά τα παιδιά, τα τιμωρημένα, θυμάστε, που τον κοροϊδεύανε ότι δεν έχει πάθος ο δικός του ο χώρος, δηλαδή δεν έχει πάθος το ταγκό. Σας δείξω εδώ τι θα πει ταγκό και τι θα πει πάθος. Ελπίζω να έχετε δει το έργο. Είναι αληθινή ιστορία και αυτό εκπληκτικό έργο, όπως όλα αυτά που σας έδειξα, και περνάει κάποια μηνύματα ευχάριστα και δυνατά για τους νέους. Βέβαια, να σας πω ότι ακόμα και η jazz έχει ένα χαϊλίκι που λένε οι νέοι. Έχει μια αυτοπεποίθηση, ένα sophistication. Βλέπετε τον John Lydon με τη Στέφανη Μπατίστα, μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο. Αυτό που με τρελαίνει είναι ότι δεν έχουν μάθει αυτό να το χορεύουν μαζί. Είναι Jack and Jill όραμα, όπου παίρνεις ένα τυχαίο άτομο και ρώτησα τη Σεμίνα, τη φίλη μου τη χορεύτρια, και μου είπε ότι απλά γουστάρουν και ξέρουν από χορό. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να το έχουν προβάρει και κάνουν τώρα improvisation, κάνουν μόνοι τους. Wow! Δεν έχω κάνει σχόλια για την κυλίτσα, από ό,τι βλέπετε κρατήθηκα. Δείτε το, γιατί είναι εκπληκτικό. Soul Serenade το τραγούδι, για όσους τους αρέσει το τραγούδι. Ουουπ. Έχουν ξεχάσει τα προβλήματά τους
και ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Και τους τι μαθαίνει? Ο χορός. Εύχομαι να πάρει τα παιδιά σας παραδοσιακά, μοντέρνα, οτιδήποτε. Κάνει και το αστείο του. Υποστηρίζω ότι η ζωή είναι χορός και ο χορός είναι ζωή. Και επειδή μιλάμε για ευθυμία και χαρά, δεν μπορεί παρά να λαμπικάρουνε. Εγώ έχω και... Πού το? Έχω και την ξύστρα, βέβαια. Μόνος μου τη βρίσκω. Μόνος μου χαίρομαι. Γιατί ξέρω ότι έτσι θα καθαρίσω τις αρτηρίες μου. Και θα πάω σπίτι και θα μεταφέρω και στη γυναίκα μου και στο γιο μου και τους λέω πάμε να κάνουμε χαρά βραδιά μουσικής και να χορέψουμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σας το εύχομαι ολόψυχα και θα κλείσω με το ζωντανό παράδειγμα της Νατάσας. Αλλά θέλει προσοχή, προσοχή κυρίες και κύριοι. Το γέλιο, η χαρά, η αισιοδοξία, όλα αυτά είναι μεταδοτικά. Σας αφήνω λοιπόν με αυτό το μεταδοτικό που για μένα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αισιοδοξίας από μια κυρία, την Ιακύνθη Καραβίτη, 80 φεύγα, η οποία θα τη δείτε τώρα να προηγείται από όλα τα φωτομοντέλα, να βγαίνει πρώτη. Μπράβο ρε Ζούλια για αυτό που έκανες. Είναι fashion show του Ζούλια, έτσι. Και βγάζει πρώτη την Ιακύνθη Καραβίτη, η οποία δίνει το στίγμα για το πώς πρέπει να ζούμε τη ζωή μας. Έλα! Εντάξει, θα βγουν πολλά φορέματα. Πάρα πολλοί ρωτάγανε αυτό που φοράει η Σμαράγδα Καρύδη. Γιατί ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη και μίλαγε για χαρά. Ας γίνουμε όλοι λοιπόν με αισιοδοξία το καλύτερο παράδειγμα που μπορούμε για τους γύρω μας και κυρίως για τα παιδιά μας. Αλλά όπως σας είπα, το νούμερο ένα είναι εμείς. Για εμάς. Την είδατε, Νάτη, η Ιακύνθη Καραβίτη. Να δούμε ένα αστέρι που πετά ψηλά στον ουρανό. Η Ιακύνθη Καραβίτη. Είναι η μαμά της Πολίτη, της δημοσιογράφου. Εντάξει, ήταν και εμείς Ελλάς, αλλά είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αισιοδοξίας και αυτό μεταφέρει και στο παιδί της και αυτό εύχομαι και εσείς να κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε τώρα και μια μισή ώρα. Εύχομαι να βρείτε μέσα σας αυτή τη δύναμη που περιέγραψα, γιατί θα σας αντιγράψουν τα παιδιά, θα τη μεταφέρετε. Υπάρχει υγεία, υπάρχει χαρά σε όλο αυτό. Και όπως λέγει το τραγούδι, για τη σωτηρία της ψυχής. Πασχίστε να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε. Αυτό. Όχι κάτι παραπάνω, αλλά όχι κάτι παρακάτω. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο που μπορείτε? Μπορείτε πολλά, το ξέρετε. Μπορείτε πάρα πολλά να κάνετε. Πηγαίνετε και εμφυσίστε αισιοδοξία στα παιδιά σας και θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Clinicum Plus που με στηρίζει με τα υπέροχα προϊόντα Μεντέλα που νομίζω πρέπει να τα γνωρίζετε όλοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το Σχολείο της Φύσης που είχε αυτή την ιδέα να πούμε λίγα περισσότερο και το Big Bang School. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Άγγελε και Βέτα, συνεχίστε τον αγώνα γιατί δίνετε ευτυχία και σε γονείς και σε παιδιά. Μπορείτε να βρείτε και θα κοιτάξω να ανεβάσω και αυτό το βίντεο αν θέλει κάποιος να το ξαναδεί στα κοινωνικά μου δίκτυα και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ.